Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, περιβεβλημένος με την έγκλη των Βαλκανικών πολέμων, κατά τους οποίους υπήρξε ως γνωστόν αρχιστράτηγος, και θεωρώντας ότι η εξωτερική πολιτική αποτελεί δικό του προνόμιο και όχι της κυβερνήσεως, αρνήθηκε στον Ελευθέριο Βενιζέλο την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο. Αυτό κατ' ουσίαν οφειλόταν στο γεγονός ότι η σύζυγός του, η Βασίλισσα Σοφία, ήταν αδελφή του Γερμανού Αυτοκράτορα, όπως επίσης ρόλο μπορεί να έπαιξε και το γεγονός ότι ο Ιωάννης Μεταξάς, ο κυριότερος στρατιωτικός του σύμβουλος, θεωρούσε ότι η επιχείρηση στα Δαρδανέλια, την οποία προετοίμαζε ο Τσέρτσιλ εκείνη την εποχή και στην οποία η Ελλάς θα συμμετείχε, ήταν εκ προημίου χαμένη. Τα πράγματα οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο Κωνσταντίνος συγκρούστηκε στρατιωτικά με τους Αγγλογάλλους, εναντίον των οποίων είχε λάβει σαφή θέση. Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν η κυβέρνηση Σκουλούδη, την οποία είχε διορίσει ο Κωνσταντίνος, παρέδωσε αμαχητή στους Γερμανοβουλγάρους, δηλαδή τους εχθρούς των συμμάχων της Ελλάδος Αγγλογάλων, την Ανατολική Μακεδονία, την Καβάλα και το Χειρό Ρούπελ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Βενιζέλος να πάει στη Θεσσαλονίκη και να κηρύξει την εθνική άμυνα, δηλαδή κίνημα εθνικής σωτηρίας, το κίνημα της εθνικής αμύνης, κηρύσσοντας τη Θεσσαλονίκη ανεξάρτητο κράτος. Τη στιγμή που οι τότε μεγάλες δυνάμεις αρχίζουν να μοιράζουν στο Παρίσι την πάλι ποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Ελλάδα είναι στην πραγματικότητα απούσα, μέχρι που τη βάζει στο παιχνίδι ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός Λόιντ Τζορτζ, πληροφορώντας προσωπικά τον Έλληνα πρέσβη Άθο Ρωμάνο για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Έτσι, όλα άρχισαν με ένα τηλεγράφημα. Το τηλεγράφημα 8890 του Έλληνα πρέσβη προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις 7 Οκτωβρίου 1918. Τρεις επίγον. Απολύτου προτεραιότητος, απολύτως εμπιστευτικών. Την στιγμήν αυτήν εξέρχομαι του Κεντορσέ, όπου είχα μακράν συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα Παλαιολόγ. Ατυχώς, οι συζητούμενοι όροι ανακοχής μετά της Τουρκίας ολίγον απέχουν από τους όρους της οριστικής μεταυτής ειρήνης. Η Θράκη επανέρχεται στην Τουρκία. Η Σμύρνη μετά της ενδοχώρας της εκχωρείται στην Ιταλία. Μόνο εσείς, ο Βενιζέλος, μπορείτε να σώσετε την κατάσταση. Stop. Ελάτε το ταχύτερο. Stop. Ελάτε το ταχύτερο. Ευτυχώς για την Ελλάδα πρόλαβε ο Βενιζέλος να βρίσκεται μεταξύ των νικητών, των ηγετών, των νικητριών χωρών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου όταν άρχισαν οι διαπραγματεύσεις ειρήνης στις Βερσαλίες τέλος του 18. Όταν υπογράφηκε η συνθήκη του 1918, οι Βρετανοί είχαν ένα σχέδιο να διαλύσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Βρετανοί είχαν βαρεθεί τους Οθωμανούς, τους υποστήριζαν επί 100 χρόνια, τον 19ο αιώνα, αλλά τελικά σταμάτησαν και υποστήριξαν τους Ρώσους. Το Σεπτέμβριο του 1918 καταραίει το δυτικό μέτωπο και τον Οκτώβριο η Γερμανία ζητά συνθηκολόγηση. Ο μεγάλος πόλεμος τελειώνει με νίκη της Αντάτ Κορδιάλ, της Συμμαχικής Εγκάρδιας Συνεννόησης. Στις 30 Οκτωβρίου, η Τουρκία παραδίδεται και τυπικά πια στους συμμάχους, υπογράφοντας την ανακοχή με τους Βρετανούς πάνω στο πολεμικό πλοίο Αγαμέμνων, στον κόλπο του Μούδρου και την αγγλική βάση της περιοχής.